τα μηνύματα από την Ευρώπη, νομίζω ότι λίγο πολύ τα έχουμε λάβει όλοι. Μείον 60% η Αγγλία, μείον 50% η Ολλανδία, μείον 70% η Γερμανία και πάει λέγοντας. Έχουμε ακούσει πολλά ευχολόγια και το εύκολο είναι να πούμε ο Δήμαρχος φταίει. Μη έχοντας τίποτα άλλο να πούμε, λέμε ο Δήμαρχος φταίει. Δεν λέμε τίποτα για την πανάξια αυτή κυβέρνηση, δεν λέμε τίποτα για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δηλώνει ότι θαλάσσια σύνορα δεν υπάρχουν, ο οποίος δηλώνει τα ελληνικά νησιά μας, η Λέσβος, η Μυτιλίνη, ευτυχώς που δεν μας είπε και η Σαντορίνη και η Θύρα. Είμαστε θύματα της επιτυχίας, δηλώνει η κυβέρνησή μας. Hot spot, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι συνεχόμενη θάνατη και την ευθύνη την έχει ένας και μόνο η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, κανένας άλλος. Hot spot επίσης σημαίνει η καταστροφή της χώρας. Είμαστε ο πιο κοντινός προορισμός, εάν γίνουμε hot spot που σημαίνει πύλη εισόδου, από τα σιροτουρκικά σύνορα. Γιατί να ανέβουν να πάνε στη Μυτιλίνη? Θα φτάσουν μέχρι αυτό το ύψος εδώ απέναντι και θα βγουν όλοι εδώ. Και θα έχουμε του χρόνου 500.000 τέτοιους. Και αλήθεια, πού θα τους μαντρώσουμε, εάν υπήρχε ένας μεγάλος χώρος, ας πούμε, που θα μπορούσε να τους φυλάμε και να τους έχουν εκεί μέχρι τη στιγμή που θα φύγουνε, να πεις να το πάρει το ποτάμι. Αυτή θα είναι ελεύθερη παντελώς. Εδώ ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ερχόταν πλέον στην ΚΟ. Hot spot σημαίνει καταστροφή του νησιού για πάρα πολλά χρόνια. Και συνεχόμενη θάνατη για όλους εμάς που θρυνούμε για τα μικρά αυτά παιδάκια. Υποκρινόμαστε, μου φαίνεται. Καιρός είναι λοιπόν οι κόοι να ξεσηκωθούν. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, κύριε Πρόεδρε. Κόοι, ξυπνάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καλούδη. Τρία λεπτά. Θέλω να σας πω ότι έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα. Εγώ θέλω να θέσει αυτή, κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου. Γιατί ξεκίνησε ο Δηλάς χωρίς την παρουσία των εργαζομένων, χωρίς οι δημοτικοί σύμβουλοι να έχουν γνώση ότι ο Δηλάς πρόκειται να δώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε το διοικητικό, αυτό το διοικητικό συμβούλιο του Δηλάς δεν γνώριζε ότι θα λειτουργήσει. Σκεφτείτε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα ήθελα να λειτουργήσει ο Δηλάς με την παρουσία των εργαζομένων. Και όσον αφορά το μεταναστευτικό, εγώ δεν έχω καταλάβει κανείς εδώ μέσα, αυτοί που προτείνουν, τι λένε. Έχουν γίνει συνεχώς συνεδριάσεις, άλλοι συμφωνούν με τα hotspot, άλλοι δεν συμφωνούν. Τελικά, τρεις συνεδριάσεις έγιναν στην Αθήνα και κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η απόφαση. Και αυτή που είπε ο κύριος Δήμαρχος, απόφαση δεν υπήρχε. Θα συμφωνήσω και τον κύριο Πίτη, τον κύριο Βασιλιάδη και τον κύριο Πανταζή Παυλίδη. Τελικά όμως δεν γίνεται τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται, ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων αυξάνεται και η απόφαση καμία δεν θα πάρει. Ευχαριστώ. Κύριε Μασκόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι σίγουρος ότι κανένας πολίτης εδώ στην ΚΟ δεν θέλει το νησί του να γίνει hot spot. Ειδικά της έκτασης των 6 και των 7 χιλιάδων ατόμων, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος. Δυστυχώς όμως το έχουν προαποφασίσει άνωθες χωρίς την δική μας γνώμη. Χωρίς τη γνώμη του Δημάρχου της ΚΟ. Χωρίς τη γνώμη των πολιτών της ΚΟ. Επιτέλους, ας συνεννοηθούμε ως τοπική κοινωνία με επικεφαλής, θα έλεγα, τον Δήμαρχο. Με τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης αυτή που προαναγγέλθηκε πριν από λίγο και να ξεκινήσουμε. Παρατάξεις, τοπική κοινωνία να έρθουμε σε μια συνεννόηση, ούτως ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι η ΚΟΑΚΗ κοινωνία είναι ενωμένη.
Όχι ο Δήμαρχος λέει τα δικά του, η μισή τοπική κοινωνία λέει τα δικά της. Ας συνεννοηθούμε και να πάρει μια φωνή προς τα πάνω. Αγαπητοί συνάδελφοι, επίσης θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τη λειτουργία του ΔΙΡΑΣ έτσι όπως έχει γίνει ξαφνικά, χωρίς να ενημερωθούμε. Πιστεύω ο ΔΙΡΑΣ πρέπει να δώσει την παρουσία του μαζί με τους εργαζόμενους έτσι όπως το είχαμε συνηθίσει με την παρουσία στο κοινό. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ λίγη διαδικασία της συζήτησης που έπρεπε για διατάξεις. Μπαίνουμε σε μια ευκαιρία. Πρόεδρε, δηλαδή, πώς θα ήταν σχολιάσει για πολύ λίγο. 20 δευτερόλεπτα.